Γεια σας παιδιά μου, ο Δημήτρης και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα όπως καταλάβατε και από τον τίτλο θα δείξουμε πώς θα κάνουμε Conflux Mining σε Windows 10 με Nvidia και AMD cards γραφικών. Το Conflux είναι ένα από τα ανερχόμενα κρυπτονομίσματα όσον αφορά το mining. Αν υπολογίσουμε πως η Nvidia έχει βάλει το hash limiter στις RTX κάρτες, μπορούμε να πούμε πως το Conflux είναι πλέον πιο profitable και από το Ethereum. Επομένως το Conflux είναι μία από τις επιλογές που θα έχουν οι miners μετά το Ethereum upgrade που θα γίνει το Ethereum Proof of Stake. Επομένως υπάρχει και μεγάλη περίπτωση να ανέβει και η τιμή του κρυπτονομίσματος. Για να μην λέμε πολλά όμως, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο link κάτω στην περιγραφή και να έρθουμε σε αυτό εδώ πέρα το site όπου και θα δημιουργήσουμε ένα Conflux Wallet. Θα μας ζητήσει να βάλουμε τον κωδικό πρόσβασής μας για να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό και θα μας δώσει κάποιες λέξεις κλειδιά τις οποίες θα πρέπει να σημειώσουμε σε ένα χειρόγραφο ή σε ένα έγγραφο κειμένου στον υπολογιστή μας με κάποιες λέξεις σε μια συγκεκριμένη σειρά, όπου θα πρέπει να τις επιβεβαιώσουμε πίσω στο site και να τις βάλουμε πάλι με τη σειρά που εμφανιστήκανε. Αυτές οι λέξεις μην τις χάσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικές για να έχουμε πρόσβαση στο λογαριασμό μας. Αφού το κάνουμε αυτό, είμαστε έτοιμοι και έχουμε δημιουργήσει το wallet μας. Έπειτα πατάμε πάλι στο link στην περιγραφή για να κατεβάσουμε τον NB Miner. Βρίσκουμε το αρχείο nbminerwin.zip για Windows και το κατεβάζουμε. Αφού το ανοίξουμε, το κάνουμε extract σε όποιον φάκελο θέλουμε, εγώ το κάνω στα έγγραφά μου και πατάμε OK. Ερχόμαστε και βρίσκουμε το start κάτω παύλα Conflux αρχείο. Αν δεν εμφανίζεται το .bat, πατάμε στην έναρξη και γράφουμε File Explorer Options. Πατάμε εκεί πέρα και πατάμε στην καρτέλα View. Έπειτα κατεβαίνουμε κάτω και θέλουμε να ξετικάρουμε το Hide Extensions for Known File Types. Αφού το κάνουμε αυτό, πατάμε Apply και OK. Και τώρα το .bat εμφανίστηκε. Πριν κάνουμε επεξεργασία το κείμενο όμως, θα πάμε πίσω στο wallet μας, θα πατήσουμε Deposit και View και θα κάνουμε αντιγραφή το public key, όπου θα μας χρησιμεύσει για να το βάλουμε σε αυτό εδώ πέρα το αρχείο πατώντας edit. Αυτό είναι προαιρετικό, μπορούμε να σβήσουμε τη λέξη default και να βάλουμε ένα δικό μας όνομα ώστε να φαίνεται ο υπολογιστής με αυτό το όνομα όταν κάνει mining. Εγώ έχω βάλει mining PC. Έπειτα επιλέγουμε αυτό εδώ πέρα το key και βάζουμε Ctrl V το δικό μας public address που βάλαμε πριν. Κάνουμε ένα save και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το αρχείο αυτό και να ξεκινήσουμε να κάνουμε mining. Όπως βλέπουμε, το πατήσαμε και έχει ξεκινήσει να κάνει mining. Έχει εντοπίσει με επιτυχία την RTX 3060 και την GTX 1080 και για να δούμε πόσα MHz μας δίνει. Η 3060 μας δίνει 31 περίπου MHz και η 1080 11,32, σύνολο 42,31 MHz, στα 290 W συνολικά. Επόμενο βήμα, ερχόμαστε στο bpool.com. Όπως παρατηρούμε, είναι όλα στα κινέζικα, οπότε μπορούμε να πάμε πάνω δεξιά και να κάνουμε μετάφραση της ιστοσελίδας στα αγγλικά ώστε να καταλαβαίνουμε 5 πράγματα παραπάνω. Εδώ κάτω μπορούμε να κάνουμε επικόλυση το public address που πήραμε πριν από το wallet μας και να δούμε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το mining που κάνουμε. Μας βγάζει αριστερά τα MHz που έχουν δεκτεί στο δίκτυο, 21,67. Μετά από λίγα λεπτά θα εμφανίσει παραπάνω. Δείχνει ότι έχουμε ένα online mining machine και ότι μας δίνει 3,52 CFX, τα οποία σε γεν είναι 9,24. Βλέπουμε λοιπόν ότι με τις δύο κάρτες βγάζω, χωρίς να έχω τσεκάρει πάρα πολύ overclock settings κλπ, βγάζω 3,5 CFX Conflux. Μπαίνοντας λοιπόν στο Coinbase, μπορούμε να δούμε ότι η τιμή του Conflux είναι στα 0,32 cent. Και πάμε λίγο στο χρόνο να δούμε τιμή. Ήταν στα 10 cent, έφτασε 22 και ξανά κρατάει εκεί πέρα στα 10. Μιλάμε για τον Νοέμβριο του 20 και μετά κάνει ένα μπαμ, φτάνει μέχρι το 1,44 και μετά έπεσε σιγά σιγά μαζί με όλα τα κρυπτονομίσματα που έχουν πέσει, έχει πέσει όλο το market. Άρα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 32 cent, είχε φτάσει στο 1,44, οπότε σε ένα bull run που ίσως να γίνει αργότερα να ξαναφτάσει εκεί πέρα που ήταν, ίσως και να ξεπεράσει αυτή τη τιμή. Επομένως, αν πούμε ότι έχουμε 3,5 Conflux την ημέρα κάνοντας mining, ας πούμε, αν πούμε ότι κάνουμε για 7 μέρες μόνο, έχουμε 3,5 επί 7 είναι 24,5, πες 25 Conflux. Αν φτάσει η τιμή του Conflux στο 1 ευρώ, θα έχουμε 250 Conflux. Η ουσία πίσω από όλο αυτό, ο σκοπός πίσω από όλο αυτό ποιος είναι? Δεν είναι κάτε με να κάνουμε mine αυτό το κρυπτονόμισμα και να το πουλήσουμε για να βγάλουμε ευρώ, αλλά ο σκοπός είναι να κάνουμε mine όσο κάνουμε και να το κρατήσουμε, γιατί πιστεύω, η άποψή μου είναι, πως το Conflux θα ανέβει και θα ανέβει ειδικότερα. Ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι θα ανέβει. Εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει. Είχε φτάσει στο 1,44 και τώρα έχουμε το bear market, το οποίο ούτως ή άλλως μας έχει ρίξει κάτω όλα τα κρυπτονομίσματα τις τιμές τους. Αλλά όταν θα φτάσει, όταν θα ξαναυπάρξει ένα bull run στο market, θα ξεπεράσει πιστεύω το 1,44. Οπότε όσο κάνουμε mining τώρα, νομίζω είναι ευκαιρία. Και πέρα από αυτό, άμα κάνουμε hold τα κρυπτονομίσματά μας και τα κρατήσουμε μέχρι να φτάσει μια μεγαλύτερη τιμή, μπορεί να φτάσει και τα $10, λέω εγώ τώρα. Γιατί proof of stake θα γίνει το Ethereum μετά το 2022.
σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα. Οπότε όλοι οι miners θα αφήσουν το Ethereum αναγκαστικά και θα πάνε σε άλλα κρυπτονομίσματα, όπως είναι το Ravencoin, είναι το Conflux και άλλα κρυπτονομίσματα. Επομένως, πιστεύω πως αυτά τα κρυπτονομίσματα θα πάρουν μεγαλύτερη φήμη λόγω των miners και ίσως ανέβουν και περισσότερο για αυτό το λόγο. Εγώ θα κάνω mine κάποιες μέρες αυτά τα κρυπτονομίσματα, γιατί κάποιες μέρες, τις περισσότερες μέρες τον μήνα κάνω Bitcoin mining, Ethereum mining είναι στην ουσία, με τον IceHash. Έχω κάνει βιντεάκι πάνω δεξιά, μπορείτε να το δείτε. Και BTT mining κάποιες άλλες μέρες. Και τώρα θα ξεκινήσω να κάνω και Conflux mining για αυτό το λόγο. Επομένως, γράψτε μου κάτω στα σχόλια την άποψή σας και τι πιστεύετε εσείς για αυτό το κρυπτονόμισμα. Αν σας άρεσε το βίντεο και αν σας βοήθησε, κάντε like. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για τα καινούργια μου βίντεο, αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Α, επίσης, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο τι βιντεάκια θα θέλετε να δείτε από το κανάλι, έτσι, σαν ιδέες. Τα λέμε στο επόμενο. Bye bye.